πώλησης. Με τα χέρια ψηλά, άνεργοι, πολίτεκνοι, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι παρακαλούν απεγνωσμένα για λίγα φρούτα και λαχανικά. Μου κόψανε το πολυτέκνο. Μου κόψανε τα δώρα. Μου κόβουν και το ΕΚΑΣ. Άντε με 330 ευρώ να ζήσω. Οι σκηνές αυτές έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν πρωτοφανείς. Χιλιάδες άνθρωποι στήθηκαν από νωρίς την ουρά και περίμεναν υπομονετικά για να πάρουν μία σακούλα με τρόφιμα που μοίρασαν δωρεάν οι παραγωγοί πολιτές των λαϊκών αγορών. Άνεργος είμαι εδώ και 2 χρόνια. Και αυτή δεν είναι μια λύση, πιστεύω, γιατί εντάξει, τώρα προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια, η δουλειά δεν υπάρχει και η γυναίκα είναι άνεργη, έχω και ένα παιδί. Σοβαροί άνθρωποι, οικογενειάρχες ήμασταν. Άνεργος, συνταξιούχος, 360 ευρώ. Στις 10 η ώρα η ουρά είχε φτάσει στην οδό Μάρνη. Άνθρωποι ηλικιωμένοι και μητέρες αγκαλιά με τα παιδιά τους, για να πάρουν λίγα λαχανικά, έπρεπε να αντέξουν στο σπρόξιμο και το ποδοπάτημα. Σε λιγότερο από μία ώρα μοιράστηκαν 50 τόνοι προϊόντων και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, οι πολίτες που έχουν μείνει έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ποδοπατιούνται για να πάρουν τις τελευταίες σακούλες. 3 παιδιά και τα κοιτία, παντρεμένα τα παιδιά, οικογένειες. Παναγία μου. Και τα κοιτάζω όλα με τα 600 ευρώ. Οι παραγωγοί και πολιτές λαϊκών αγορών μοίρασαν δωρεάν τρόφιμα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Είμαστε κι εμείς αγρότες. Με ακριβό πετρέλαιο, με ακριβό ρεύμα, με ακριβό κόστος παραγωγής δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δεν μπορούμε να πουλάμε στις λαϊκές.